Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Ανθίμου Ιερομάρτυρος, Θεοκτής του Οσίου και Χαρίτωνος Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους άνθιμους που γιορτάζουν. Είναι και επαιτειακή ημέρα σήμερα. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, όπως λέγεται το τραγούδι. 40 χρόνια Πασόκ, κυρία. Τώρα θα μου πεις αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων. 40 χρόνια κλείνει το Πασόκ. Και αν ζούσε ο ιδρυτής του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τώρα θα έχει κάνει χαρακίρι. Το λιγότερο θα έχει κάνει χαρακίρι. Σίγουρα το μόνο που, τουλάχιστον μετά από αυτές τις εξελίξεις, θα γίνει είναι να τρίζουν τα κόκαλά του. Θεός χωρίς τον βέβαια τον άνθρωπο. Θα πούμε για αυτά στη συνέχεια. Ακούτε την εκπομπή το σχόλιο της ημέρας με τον Ντένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης σε αναμετάδοση από την e-pavla-thrakinews.gr και όπως σας είπα κυρία μου και χθες και προχθές το φθινόπωρο μας την έκανε ο Σεπτέμβρης με το έμπα του ξεκίνησε με βροχές και καταιγίδες. Χάλασε χθες τις γιορτές παλιάς πόλης και από ό,τι φαίνεται, θα σας στεναχωρήσω λιγάκι, αλλά έτσι θα πάει και όλη η εβδομάδα. Με μια ανάπαυλα αύριο το απογευματάκι και συνέχεια πάλι με ψιλοβροχάκια σε υπόλοιπες δύο ημέρες μέχρι και το Σάββατο. Τέλος πάντων, Θεός ξέρει που λέμε και δεν ξέρεις τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει, πάντως αυτά προβλέπουν οι μετεωρολόγοι μας. Είπα λίγο πριν, 3 του Σεπτέμβρη, και παιδί μου, θυμάμαι τον Ανδρέα του Παπανδρέου με τη Μάργαρετ. Μάργαρετ. Δεν το έκανε ούτε καν Μαργαρίτα η Αμερικάνα. Ρε παιδιά, είμαστε κι εμείς αλλαός όμως, ε. Διώξαμε τον βασιλιά και δεν κουστάραμε τους Γκλίξμπουργκ γιατί ήταν ξένοι. Φέραμε τους Αμερικάνους. Τα είχαμε για τη δημοκρατία. Μάργαρετ. Δεν ξέρει ελληνικά η γυναίκα. 40 χρόνια στην Ελλάδα και δεν ξέρει ελληνικά. Τέλος πάντων. Περνούσα λοιπόν και μπροστά από το σπίτι μου εκεί στην 28 Οκτωβρίου, το πατρικό μου, έμπαινε ο Ανδρέας με μια Mercedes άσπρη του καιρού εκείνου. Και το χειροκροτούσε ο κόσμος, του πετούσαν και λουλούδια. Τότε λοιπόν ήταν το νέο κίνημα της αλλαγής με Ζιβάγκο. Με συθήματα έξω από την ΕΟΚ, έξω από το ΝΑΤΟ, μακριά από όλα αυτά και με ανοίγματα στην Ανατολή. Όλα αυτά όμως στην πάρα του χρόνου και ενώ ήταν ακόμη πρόεδρος ο Ανδρέας Παπανδρέου, συνέχεια πρωθυπουργός, άλλαξαν. Άρδιν έφυγαν τα Ζιβάγκο, έγιναν γραβάτες, όπως οι κομμουνιστές φοιτητές, ε! Αυτοί που δραστηριοποιούνται στο ΚΚΕ, στην ΚΝΕ, στο ΠΑΜΕ κτλ. Μόλις μετά πιαστούν κάπου και οικονομήσουν κανένα φράγκο, ξεχνάνε και τις κομμουνιστικές καταβολές τους και γίνονται πιο καπιτάλιστες από τους καπιταλιστές. Να λέμε αλήθειες, κυρία μου, αν θέλετε να χαϊδεύουμε αυτιά, μιλάμε αλλιώς. Μιλάμε μαρξιστικά. Αν θέλουμε όμως να λέμε αλήθειες, έτσι είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι λοιπόν. Και ο Ανδρίκος έβγαλε το Ζιβάγκο και ενδύθηκε που καμισάκι Yves Saint Laurent και γραβάτα Σινιέ. Και όχι μόνο αυτό, προσκύνησε και ΕΟΚ, προσκύνησε και ΝΑΤΟ, αφού είδε ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Άνθρωπος ήταν Αμερικάνων, ήταν άνθρωπος, όπως ήταν και ο γιος του και η γυναίκα του και όλο το σόι του. Έτσι. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ και διοικεί την Ελλάδα καταστρέφοντάς την 20 χρόνια. Όπως και η Νέα Δημοκρατία άλλωστε. Γιατί να λέμε, γιατί να το κρύβουμε άλλωστε, όπως λέει και ο επίτιμος, ο οποίος ξέχασε να πεθάνει. Επαναλαμβάνω, αν σας χαλάνε όλα αυτά που λέω και δεν θέλετε να ακούτε αλήθειες, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο. Μάθαμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. 20 χρόνια τότε λοιπόν το Πασόκ του Ανδρέα κατέστρεψε την Ελλάδα. Γιατί μπορεί να έδωσε κοινωνικές παροχές,
μπορεί να έφερε την αλλαγή και να διπλασίασει τους μισθούς. Συγχρόνως όμως αποζήμησε και τα τελευταία αποθεματικά, υπερχρέωσε τη χώρα, άνδρωσε την γενιά των συνδικαλισταράδων, οι οποίοι από το πουθενά έγιναν υπρούχοντες και διάλυσαν τα πάντα. Τι να λέμε τώρα, γλώσσα της αλήθειας λέμε να μιλάμε. Ήρθε λοιπόν στη συνέχεια ο Μητσοτός, ο Εύερτ, όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστάκης, και γκρεμίσαν ό,τι είχε κάνει και ο Κωνσταντίνος ο Καραμάλης. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις ημέρες του Σιμίτη, μετά το θάνατο του Ανδρέα. Καλά, ο Ανδρέας κυβερνούσε ακόμη και από το Χέρφιλ, θυμάστε. Ενώ δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, δεν είχε σχέση με το περιβάλλον, ιστορία λέω, κυρία μου, την οποία βίωσα προσωπικά, δεν μου την είπε κάποιος άλλος. Ήταν με την κόμενα εκεί και κυβερνούσε διαχειρός μιμής. Όλοι οι αυλικοί του, εκ των οποίων κάποιοι έγκλειστοι στη φυλακή σήμερα, λαμόγια, παίρνουν ευλογία από τη Δήμητρα Τηλιάνη και με ένα νεύμα του χεριού του ο πρωθυπουργός της χώρας κυβερνούσε. Για να έρθει στη συνέχεια ο άλλος μεγάλος καταστροφέας, ο Κώστας ο Σιμίτης. Λέρα! Απάτη! Δεν το λέω εγώ. Τι να λέμε τώρα. Για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, για τα λαμόγια του περιβάλλοντος του, τι να λέμε. Αυτό το λέω για κάποιους αμετανόητους πασόκους. Όχι, κυρία μου, εγώ δεν είμαι αμετανόητος νεοδημοκράτης. Είμαι σκυλομετανιωμένος νεοδημοκράτης. Σκυλομετανιωμένος όμως. Από 14 χρονών τρέχαμε για τον παππού. Δεν γνωριζόμαστε στην Ξάνθη. Πόσοι είμαστε? Θα μου πείτε είμαστε πολλοί. Ξανθιώτες πόσοι είμαστε? Δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας? Και μετά, και μετά συνεχίζαμε να τρέχουμε από πίσω, από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει τώρα κανένας, καλά ρε καμαρίδι μας το πέει ΣΥΡΙΖΑ. Μακριά από μένα. Μακριά. Του στον κόρφο μου. Αν λέμε αλήθειες. Και σήμερα λοιπόν οι καραγκιόζηδες του Πασόκ αλληλοφτύνονται ένας με τον άλλον. Δεν λέω για το λαό του Πασόκ, κυρία μου, μην μπερδεύεστε. Δεν λέω για τους ψηφοφόρους. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αυτή ανήκουν σε άλλη νομοταξία. Στη συνομοταξία των αρχηγών, λέω, και των περιβαλλόντων τους. Εκεί αναφέρω. Πάνε λοιπόν και γιουχάρουν του Βενιζέλο. Του λέω, ουστ κοπρίτη, διαλύσει το Πασόκ. Υπάρχει μια άλλη νομοταξία που θέλουν να επαναφέρουν το Γιωργάκη ως πετυχημένο. Θέλουν σαν και καλά Παπανδρέου. Δηλαδή, αυτό πάλι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν παιδιά και βίτσια. Βίτσια μαζοχιστικά. Θέλουν ξανά το Γιωργάκη αρχηγό και πρωθυπουργό της χώρας. Πέστε μου τώρα αν είμαστε λογικοί. Το βάλω σε μια λογική βάση, ρε παιδιά. Έχω φιλαράκια. Αδερφός, ο Αχιλλέος της Σαρτσάρας. Αδερφός μου. Θέλουν ξανά τον Γιωργάκη. Τι να τους κάνεις τώρα. Του έδωσα ασπιρίνες, μπας και περάσει από τον εγκέφαλο. Τι να του κάνω. Δεν περνάει. Και σήμερα, επαιτειακή ημέρα, 40 χρόνια Πασόκ, φοβούνται να μπουν στον ίδιο χώρο για να το γιορτάσουν. Γιατί? Φοβούνται θα πλακωθούν στο ξύλο, όχι τίποτα άλλο. Έτοιμοι είναι. Έτοιμοι είναι. Να αρπαχτούν. Και έχουν φτάσει στο 3-4%. Φαντάζεστε λοιπόν αυτό το Πασόκ κυβέρνησε την Ελλάδα δεκαετίες. Επαναλαμβάνω, όχι ότι η Νέα Δημοκρατία τα πήγε καλύτερα, έτσι, μην τρελαθούμε. Απλά εκείνοι το έπαιζαν πιο νοικοκυρέοι. Και τα λαμόγια τους τα αρπάζαν πιο νοικοκυρίστικα. Τα λαμόγια τα γαλάζια τα αρπάζαν πιο νοικοκυρίστικα. Ποιος είναι λοιπόν στο μέσο? Όχι ο Μανώλης. Γύρω γύρω όλοι που λέμε στη μέση ο Μανώλης. Όχι ο Μανώλης. Στο μέσο είναι ο ψηφοφόρος. Ποιος είναι ο ψηφοφόρος? Ο αγνός, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ψηφοφόρος του Πασόκ και ο αγνός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, που βλέποντας είτε από την λεγόμενη ιδεολογική πλατφόρμα, τι με ταιριάζει περισσότερο, παιδάκι μου, πας σε ένα μαγαζί, λες
μια κυρία, ας πούμε, αυτό το βεραμόν κάνει καλό με το γαλάζιο και ένα ροζ από κάτω. Και το... με κάπως έτσι, λέει, τι μου ταιριάζει, είμαι συντηρητικατούρα, είμαι, ξέρω εγώ, ανήσυχο πνεύμα, θέλω την ανατροπή. Λες και εσύ, είμαι Πασόκ. Ανάθεμά μου αν ξέρουν οι περισσότεροι γιατί ήταν Πασόκ, ανάθεμά μου αν ξέρουν οι περισσότεροι γιατί ψηφίζανε την Δημοκρατία, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι εγώ διάβασα ιδεολογικές, αλλά δεν ξέρει ο Έλληνας ψηφοφόρος το μέσον όρο του. Έλεγα. Και όχι μόνο ήταν Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, αλλά σκοτωνόταν. Εκείνοι που ήταν για μπάτσες κυριολεκτικά, ήταν στα χωριά. 10 νοματέοι κι όλοι. Αδέρφια, ξαδέρφια, μπατζανάγκα, συμπεθέρια. 2 καφενεία. Ένα χωριό με 150 κατοίκους, 2 καφενεία. Το ένα του Πασόκ και το άλλο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα βιώσαμε τόσα χρόνια. Δεν είναι δικά μου αυτά. Δεν είναι από την κλάβα μου σήμερα, γιατί έτσι μούντεψε ο καιρός και λέω να πω κάνα παραμύθι. Έτσι ήταν. Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν καφενεία, υπάρχουν χωριά που ακόμη ο Νεοδημοκράτης δεν πάει στο Πασόκου ή ο Πασόκος δεν πάει στο Νεοδημοκράτη. Θα μου πει τώρα οι περισσότεροι Πασόκοι έγιναν ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγουν τώρα και καφενεία ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Το θυμηθείτε. Και έτσι λοιπόν, σήμερα επαιτειακή ημέρα, δεν θα πω χρόνια πολλά στο Πασόκ. Τι να πω, χρόνια πολλά σε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Δεν θα πω χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω σε κανένα χρόνια πολλά. Θα πω ήρθε καιρός. Ή να ξαναγεννηθούν αυτά τα κόμματα, ξεπηδώντας μέσα από αυτά πραγματικοί αγωνιστές, όπως λένε. Άνθρωποι δηλαδή που ασπάζονται την ιδεολογία, τη βασική, και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Πώς να προσφέρουν? Διαθέτοντας τις όποιες ικανότητες και την όποια διάθεσή τους για προσφορά στο κοινό. Υπάρχουν τέτοιοι και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζονται τα κόμματα. Όλα τα κόμματα. Πλην όμως, όχι τώρα να υπάρχουν οι βενιζελικοί και οι παπανδρεϊκοί και να θέλουν με αυτά τα μυαλά, με αυτό το σκεπτικό των βενιζελικών και των παπανδρεϊκών να συνεχίσει το Πασόκ. Μα και ο Βενιζέλος κατέστρεψε τη χώρα. Υπόδικος έπρεπε να ήταν σήμερα και είναι συγκυβερνήτης. Και ο Γιώργος ο Παπανδρέου κατέστρεψε τη χώρα. Είναι δυνατόν τώρα εσείς Πασόκοι να θέλετε ένα Πασόκ να ξαναγεννηθεί και να προχωρήσει με Βενιζέλο και με Παπανδρέου? Σεβαστή άποψή σας, δημοκρατία έχουμε. Εγώ απλά εξανίσταμαι και λέω την άποψή μου. Είναι δυνατόν? Κάει και το εργοστάσιο. Ρε παιδιά, μήπως η μήτρα δεν βγάζει άλλους πολιτικούς? Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας δεν είναι ικανοί δηλαδή να αναλάβουν η νέα? Σόγι και καλά, αυτούς μας κατέστρεψαν. Δεν είναι αυτοκαταστροφικό αυτό? Δεν είναι βιτσιόζικο? Δεν είναι μαζοχιστικό? Ή στη Νέα Δημοκρατία είναι μόνο τα μούλικα των οικογενειών? Βαρβιτσιώτης λέει. Βαρβιτσιώτης. Μας κυβερνάει αυτό το παιδάκι το οποίο είχε πει, εντάξει, και γιατί να μην καεί η ελληνική σημαία? Δεν είναι και απανή, είναι, δεν μπορεί να... Δημοκρατία έχουμε. Δεν είπε να πάρουν φωτιά οι αποθήκες των καυσίμων και τα εργοτάξια που έχει στήσει το βαρβιτσιώτικο σε όλη την Ελλάδα? Για την ελληνική σημαία το είπε. Βαρβιτσιώτης. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει άλλο. Πρέπει όλα τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα να είστε εξουσία. Πότε παντρευτήκατε, ρε παιδιά? Και ας μας πει ο Μητσοτάκης, το ιδιωτικό αρχαιολογικό μουσείο που έχει, που το βρήκε? Εκεί όμως κάποιοι κόβουν φλέβες για αυτούς. Κάποιοι που δεν έχουν να φάνε. Κάποιοι που δεν έχουν νεροκάμω τα παιδιά τους. Κάποιοι που πραγματικά τους έχουν ρίξει μια μπάτσα τα ίδια τα κόμματά τους και όταν ήταν στην εξουσία τους είχαν γραμμένους κανονικά. Και όταν δεν είναι στην εξουσία τους στέλνουν κάρτες στα γενέθλιά τους και στις γιορτές τους ή πάνε και παραβρίσκονται στους γάμους των παιδιών τους και αυτοί ξυπάζονται. Μα ήρθε λέω τάδε υπουργός. Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο σήμερα. Καλή εξιστόρηση. Είναι παραμύθι. Πειράζουν οι αλήθειες, ε. Και φτάνουμε στο σήμερα. Άποψή μου. Αν δεν μπει νέο αίμα, και το λέω νέο αίμα όχι από τις κλίκες, όχι κλακαδόρικο αίμα, αν δεν μπει νέο αίμα,
άνθρωποι που πονάνε και τα κόμματα και έχουν όλο το δικαίωμα να πονάνε το Πασόκ σήμερα. Ποιοι? Οι Πασόκοι που μόνο έδωσαν, ψηφίσαν τόσα χρόνια, δεν ξέραν τίποτα από εκεί μετά, γιατί πίστεψαν στο σύνθημα της αλλαγής του Ανδρέα. Ποτέ δεν πήραν κάτι από την εξουσία, ποτέ δεν βόλεψαν ένα παιδί τους, ποτέ δεν γύρισαν να τους κοιτάξει κανένας από αυτούς και συνεχίζουν να είναι Πασόκ για τους δικούς τους λόγους. Έχουν και αυτοί παιδιά που θα μπορέσουν να μπουν μέσα στα κόμματα, μέσα στο κόμμα και να το αναγεννήσουν, αλλάζοντας εντελώς τις αρρωστημένες αντιλήψεις που υπάρχουν. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Έξω! Φτάνει Μπακογιάννη! Φτάνει Μητσοτάκη! Φτάνει Βαρβετσιώτη! Φτάνει Καραμαλή! Φτάνει όλοι εσείς οι οποίοι την πατρευτήκατε τη Νέα Δημοκρατία! Φτάνει Σαμαρά! Φτάνει! Κουράσατε! Αυτά όχι με πόνο ψυχής, δεν πονάω κανένα κόμμα. Και το λέω δημόσια, θα μπορούσα να ήμουν γλύφτη σήμερα των εξουσιαζόντων. Κανένα δεν πονάω. Πονάω το δύσμυρο ελληνικό λαό που τον έχουν καταντήσει όπως τον κατήντησαν. Συμπαθάτε μου που αναφέρομαι έτσι και χρησιμοποιώ πρώτο ελληνικό. Αυτή η εκπομπή, όπως και να το κάνουμε, είναι μια εκπομπή μονολόγου. Εγώ την κάνω, δυστυχώς ή ευτυχώς, αναφέρομαι κατά αυτή την έννοια. Πάμε παρακάτω. Στα εξών συνετέθη φαίνεται ότι θα πάνε και το βλέπουμε. Αλήθεια, εκείνη η Δημάρ που είναι, ρε παιδιά. Έτσι, ατάκα. Το ποτάμι, πού είναι το ποτάμι, το πήρε το ποτάμι. Πάμε παρακάτω. Ποινικοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, ο βασανισμός των ζώων. Και καλά έγινε. Ήταν κάποιοι κομπλεξικοανόμαλοι που βγάζανε τα βίτσια τους επάνω στα σκυλάκια, ας πούμε, στα ζωάκια. Καλά έγινε και ποινικοποιήθηκε και όποιος συλλαμβάνουν να υποστεί τον νόμο, τα προβλεπόμενα, αυστηρές ποινές. Ακόμη αυτή η λεγόμενη σκατένια διεθνής κοινότητα, επιτρέψτε μου κυρία μου, δεν έχει βρει έναν τρόπο να ποινικοποιήσει, ας το πω έτσι, να τιμωρήσει αυτά τα όρνια, τα τσακάλια, δεν ξέρω πώς μπορώ να τα πω, τις ΙΕΝΕΣ που εν έτη 2014 σφάζουν, αποκεφαλίζουν, βιάζουν, πουλάνε γυναίκες και παιδιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αναφέρομαι στους λεγόμενους τζιχατιστές, στο όνομα τάχα μου, της θρησκείας. Ποια θρησκεία? Ποια θρησκεία είναι δυνατόν να διδάσκει τέτοια πράγματα? Και πού βρίσκουν οι τζιχαντιστές λεφτά και όπλα? Και πού βρίσκουν όλα αυτά τα μέσα που χρειάζεται ένας τέτοιος πόλεμος, ιερός κατά τα άλλα? Σαφώς και κάποιοι βρίσκονται από πίσω. Όταν όμως δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα, η οποία υποκριτικά παρενέβη εκεί που δεν την έσπηραν, παρενέβη ας πούμε δύο φορές στη Ιουγκοσλαβία και τη διάλυσε, παρενέβησε όπου μπορείς να φανταστείς, στην Εγγύη και στην Άπο Ανατολή. Τώρα γιατί δεν παρεμβαίνει στην ομότητα των εγκλημάτων των τζιχαντιστών? Γιατί δεν παρεμβαίνει δυναμικά να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα? Κάθε μέρα μας ζαμπουνάει και από ένα βίντεο στο YouTube όπου δείχνει live, είδατε πώς τα λέμε, YouTube, live, ελληνικά μιλάμε κυρία μου, καταλαβαίνομαστε. Και ένα αποκεφαλισμό. Τη μια ενός δημοσιογράφου, την άλλη ενός ακτιβιστή, την άλλη μιας, ξέρω εγώ, κυρίας που... Κάθε μέρα, live αποκεφαλισμοί. Κατά τα άλλα, βασανίζουμε το σκυλάκι και πέφτουμε όλοι να τον φάμε τον κερατά, γιατί έτσι είναι και έτσι πρέπει. Αλλά live αποκεφαλισμός, το μενού της ημέρας στο πιάτο, δηλαδή ο Χρειά και ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Άντε εκείνον, είχε μια σαλόμη, και το απέτησε χορεύοντας το χορό στον αυτοκράτορα. Εδώ τι γίνεται? Γιατί όλος αυτός ο αθώος κόσμος? Γιατί τόσο αίμα? Γιατί τόση φρίκη το 2014 και δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παρέμβει? Θα μπορούσε όμως να παρέμβει, κυρία μου, η διεθνής κοινότητα, για παράδειγμα στη Θράκη.
με τα τερτύπια που γίνονται στις τελευταίες, τον τελευταίο καιρό, γιατί ο Ερντογάν θέλει εκλογή μουφτίδων και η ελληνική πλευρά το αρνείται, θα μπορούσε η διεθνής κοινότητα να εξαλειστεί. Να ξυνιστεί μάλλον, συγγνώμη. Και να τρελαθεί και να παρέμβει στη Θράκη, όπως το Κόσοβο για παράδειγμα. Εκεί γιατί δεν παρεμβαίνει. Ερώτηση, χωρίς να περιμένω φυσικά απάντηση. Γιατί τα πάντα είναι σηκεία, κυρία. Τα πάντα είναι σηκεία. Ζούμε λοιπόν τον σκοταδισμό τον απόλυτο, τον μεσαιωνισμό τον απόλυτο, παρακολουθούμε στις οθόνες μας, τρώγοντας ξηρούς καρπούς, popcorn, αμερικάνικο προϊόν, ή πασατέμπο, θέλετε, πίνοντας και ένα ουισκάκι, τα φθηνά. Αλλά live ο αποκεφαλισμός. Έτσι παραθέτω απλά γλαφυρά και ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο μια πραγματικότητα την οποία όλοι βιώνουμε, αλλά δεν βαριέσαι. Είμαστε στον καναπέ και περιμένουμε την επόμενη μέρα τι θα πει ο ΟΕΔ για να πάνε να πάρουν κανένα επίδομα να επιβιώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλός ή κακός. 40 χρόνια Πασόκ λοιπόν, ο απόλυτος σκοταδισμός στην γειτονιά μας και να ενημερώσω στο τέλος εκπομπής για κάποια πράγματα που τρέχουν έτσι σε τοπικό επίπεδο. Όχι κυρία μου, δεν σας πω ποιον θα κάνει αντιδήμαρχο Δημαρχόπουλος, σχεστήκαμε τώρα, συγγνώμη για τη φράση μου. Ποιον θα κάνει αντιδήμαρχο. Μπορεί να αφήσει το Θοδωρίδη. Εντάξει, ευχαριστημένη τώρα, θα φάει το μεσημέρι. Μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, το οποιοδήποτε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δουλέψουν όλοι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι πράγματα που ενδιαφέρουν. Ας πούμε, όποιοι θέλουν να ταξιδέψουν για την Θεσσαλονίκη, να ξέρουν ότι είναι κλειστός ο δρόμος εκεί μετά τον Αϊσίλα, γιατί έγινε ένα τροχαίο, μια νταλίκα δίπλωσε λίγο παρακάτω και έχει κλείσει τους δρόμους και έχει καταστρέψει το οδόστρωμα. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λέω πράγματα χρήσιμα τώρα. Να είμαστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα στην Εγνατία, την οποία θεωρούμε ασφαλή δρόμο. Τρίχες δεν είναι ασφαλής δρόμος. Πρώτα απ' όλα, ένας δρόμος κλειστός, όταν βλέπεις γατιά, σκυλιά, ρουραίους, ασβούς, ποντικούς, μέχρι και αρκούδες. Αρκούδες. Στον κλειστό δρόμο δεν είναι κλειστός. Άρα είναι ορθάνυχτος. Προσοχή λοιπόν, μην τρέχουμε. Κι εγώ τρέχω. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο, εντάξει, τρέχω. Λοιπόν, μην τρέχουμε. Προσοχή. Μπορεί να μας έρθει ο ουρανοκατέβατος στην άλλη πλευρά του δρόμου, κάνει ανταλίκα, κάνει όχημα που είναι φορτωμένο, κάνει αυτοκίνητο που έχει απογειωθεί από την άλλη πλευρά και έχει έρθει. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή. Όσοι ταξιδέψετε, προσέχετε λοιπόν, εκεί υπάρχει θέμα. Προχθές θρυνήσαμε θύματα και άλλα θύματα. Την ίδια μέρα με ταλίκα, ένα θανατηφόρο, 31 χρόνο παλικάρι από τον Ξεριά, σε αυλάκι του Παραδείσου, έχασε τη ζωή του. Μία μέρα πριν, 20χρονος δικυκλιστής στο Πετροχώρι, 20χρονο παλικαράκι, πάει το κλαίει μανούλα του. Είναι τραγικό να συνεχίζουμε να θρυνούμε θύματα της ασφάλτου. Έτσι και με αυτές τις χρήσιμες οδηγίες, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δεν είναι χρήσιμα, θα δείξουν τη χρηστικότητά τους στην συνέχεια. Ολοκληρώνω λοιπόν σήμερα την εκπομπή μου. Ανεώντας το ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός, γύρω στις 12 παρά 20, να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.